και για μας και για σας. Πρόκειται για το προσφυγικό. Αυτό διευκολύνει και την κυβέρνηση στο να δώσει λύσεις σε αυτά τα πράγματα, γιατί το προσφυγικό δεν χωράει πολιτικών απόψεων και ερμηνεών. Είναι απόλυτα καθορισμένο από τις νομολογίες. Για παράδειγμα, δεν έχουμε λόγο να συζητήσουμε την αποτροπή, ακόμα και αν πιστεύουμε σε αυτή. Απαγορεύεται. Δεν έχουμε λόγο να πούμε να τη διώξουμε τους πρόσφυγες, διότι απαγορεύεται, οι πρόσφυγες οφείλουμε να τους διευκολύνουμε. Αυτό είναι μια πολύ καλή βάση για συζήτηση, προκειμένου να λύσουμε τα υπαρκτά προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή την απίστευτη προσφυγική ροή και η οποία, από ό,τι δείχνει, δεν θα τίνει μειούμενη, αλλά για ένα χρονικό διάστημα σημαντικό, μέχρι και η Ευρώπη να πάρει κάποιες καλύτερες αποφάσεις από ό,τι διαφαίνεται, θα βαίνει αυξανόμενο. Δεν ξέρω, επειδή έλειπα, άργησα, όχι από περιφρόνηση, επειδή ήμουν σε μια άλλη σύσκεψη, αν ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Οπότε δεν έχει νόημα να σας τα διαβάζω. Θα σας έλεγα το εξής. Τα ζητήματα γενικότερης πολιτικής για το μεταναστευτικό τα συζητάμε. Προφανώς μέσα στον χρόνο μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Ωστόσο, δουλεύουμε στην παρακαταθήκη των προηγούμενων κυβερνήσεων, σε ό,τι καλό δρόμο αυτές ανοίξανε, και ελπίζουμε να αφήσουμε μία πρίκα για την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να διαχειριστούμε οπωσδήποτε είναι η κατάσταση που δημιουργείται. Λέμε λοιπόν εδώ πέρα ότι εάν θέλουμε να λύσουμε το προσφυγικό, να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, πρέπει να απαλύνουμε τους τοπικούς πληθυσμούς, τις τοπικές κοινωνίες, από το φόρτο και την δυσκολία που αυτή η ξαφνική συσσόρευση προσφύγων δημιουργεί. Τα μέτρα τα οποία αυτή η κυβέρνηση, συνεχίζοντας τη δράση των προηγουμένων πάνω στην καινούργια ένταση που πήρε το πρόβλημα, θα προτείνει, όχι προτείνει, αλλά έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί, να οργανώνει και να υλοποιεί, είναι μέτρα αποσυμφόρησης των νησιών μας και να κρατήσουμε τις ροές σε επίπεδα που οι κοινωνίες μπορούν να αντέξουν. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας, στην πολιτική συζήτηση. Αφήσαμε, Φώφη, μια εκκρεμότητα με το δημόσιο και τους άχρηστους. Να πούμε για όσους δεν το ξέρουν ότι υπάρχει μια φράση του κυρίου Μεϊμαράκη από την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, που είπε το εξής, ότι εμείς λέγαμε όχι σε άχρηστους στο δημόσιο, εκείνοι τους επαναπροσέλαβαν. Σήμερα η Αυγή, που έχουμε συνάδελφο από την Αυγή, το έχει κάνει πρώτο θέμα αυτό. Και βέβαια, διαρωτάται κανείς και θέτει το ερώτημα και η Αυγή, εννοείται τις καθαρίστριες, εννοείται τους καθηγητές, τους ολικούς φύλακες, εννοείται τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Εμείς στη Φωνή της Ελλάδας είχαμε την ευκαιρία να έχουμε καλεσμένο τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Όταν ετέθη το ερώτημα έτσι ακριβώς, ποιοι είναι οι άχρηστοι, ο κύριος Αθανασίου είπε περιττοί. Και λέω, υπάρχουν, λέω, και στην ΕΡΤ. Και λέει, ναι, υπάρχουν περιττοί στην ΕΡΤ, οι οποίοι πρέπει να φύγουν, να πάνε αλλού. Λέω, εννοείται, ας πούμε, τους δημοσιογράφους, ότι ξέρω εγώ πρέπει να γίνουμε νοσηλευτές? Και η απάντηση είναι όχι οι δημοσιογράφοι, γιατί ασκούν λειτουργήμα, αλλά κάποιοι διοικητικοί πρέπει να πάνε αλλού. Θα ήθελα το σχολείο σου. Εγώ θέλω να πω το εξής. Περιμένω ότι σε αυτήν την αναμέτρηση που διαβάζουν για άλλη μια φορά τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, όλα τα κόμματα θα κάνουν το ίδιο. Δηλαδή τι? Εστιάζουν σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που τους αφορούν και κοιτούν πού υπάρχουν ατού και πού όχι. Πού δεν πάει τόσο καλά το κόμμα τους και δεν έχει μεγάλη επιρροή. Θα παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι το κοινικό μέρος. Αυτό είναι το κοινικό μέρος της πολιτικής που μακάρι να μην υπάρχει και να μην υπήρχε. Και θα ήθελα, γιατί όλοι ξεκινάμε ρομαντικά και δείτε τη δημοσιογραφία, τα κίνητρά μας είναι ρομαντικά πολλές φορές, έτσι. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι 7 μήνες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Τσίπρα έχει δείξει ότι πραγματικά στάθηκε δίπλα στους εργαζόμενους και τους απολυμμένους του δημοσίου. Σωστά?
Σωστά. Το ίδιο διάστημα όμως, στον ιδιωτικό τομέα έκλεισαν επιχειρήσεις, έγιναν απολύσεις και παρόλα αυτά το θέμα των ομαδικών απολύσεων δεν πέρασε και καλώς δεν πέρασε, που όμως γίνονται απολύσεις και το ξέρουμε στον ιδιωτικό τομέα. Θέλω να επισημάνω το εξής, ότι η φράση του κυρίου Μεϊμαράκη ήταν μια ατυχέστατη φράση που ίσως και ο ίδιος δεν ήθελε να πει, αλλά είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, είναι αρχηγός τώρα, είναι για 26 χρόνια βουλευτής και υπουργός, έχει διατελέσει υπουργός. Έχει επιλέξει, λες, το κοινό του. Δεν ξέρω, θα ήθελα να ρωτήσω τον ίδιο η στελέχη να μου πούνε ακριβώς αυτό. Γιατί αν είναι εμπειρότατος, όπως πολύ σωστά είπες. Ακριβώς, αν έχει επιλέξει το κοινό του. Σίγουρα αυτή η φράση θα είναι μία από τις σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ κατά την σύντομη προεκλογική περίοδο. Και σήμερα το βράδυ, να πω και αυτό Σταυρούλα, σήμερα το βράδυ στο ΕΓΑΛΕΟ που θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, και στόχος είναι να είναι μία πολύ μεγάλη συγκέντρωση, γιατί είναι στην Β' Αθήνας. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του οργανωτικού ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Του ΣΥΡΙΖΑ που οργανώνει και κινητοποιεί, έτσι. Και θα δούμε το πολιτικό. Το πολιτικό μέρος λοιπόν θα είναι και αυτό. Ο κύριος Τσίπρας θα κάνει σφοδρή επίθεση στον κύριο Μεϊμαράκη γι' αυτό και νομίζω θα έχουμε ένα ιονή mini debate σήμερα το βράδυ, γιατί προφανώς και ο κύριος Μεϊμαράκης, που αν δεν κάνω λάθος παραμένει στην Κρήτη και σήμερα, θα είναι στο ακροτήρι, θα απαντήσει με εκδοτικό ύφος. Καλεσμένος του κυρίου Μητσοτάκη. Με μεγάλη έτσι προσέλευση. Πρόκειται για τις προεκλογικές συμμαχίες. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εντός και εκτός κομμάτων. Ακροτήρι Χανίων, έτσι. Επειδή το εξειδίκευσε ο κύριος Αθανασίου, τι εννοεί με τους άχρηστους ή αυτούς που είναι παραπάνω στο δημόσιο σε κάποιους κλάδους. Πού μας λέτε, συνάδελφοι, να πάμε? Να πάμε στο είναι ο κύριος Ζώης, λοιπόν, ναυτιλίας, ο υπηρεσιακός υπουργός ναυτιλίας, για να δούμε την τοποθέτηση του δική του. Για να αντιληφθούν όλοι το τιτάνιο έργο που καταβάλουν καθημερινά σε πολύ δύσκολες συνθήκες στο θαλάσσιο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής. Και το λέω αυτό έχοντας υπόψη το τραγικό συμβάν του προηγούμενου Σαββάτου με τον άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου έξω από τη Σύνη. Δεν μπορεί να αμαυρώσει την εικόνα του λιμενικού σώματος της πατρίδας μας ένα ατυχές περιστατικό, δεδομένου ότι το λιμενικό σώμα έχει ανασύρει μόνο μέσα στο 2015 50.000, επαναλαμβάνω τον αριθμό, 50.000 ανθρώπους μέσα από τη θάλασσα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω δημόσια και να αναδείξω αυτή την προσπάθεια που κάνει το λιμενικό σώμα. Επαναλαμβάνω, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πολλές φορές καιρικές και με δεδομένη την οικονομική κρίση, η οποία περιορίζει ακόμα περισσότερο τα μέσα και τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα σας δώσω ακόμα μερικούς αριθμούς για να κάνετε τις συγκρίσεις. Στο πρώτο οχτάμινο του 2014 οι συλλήψεις του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής ήταν περίπου 17.500, ενώ το αντίστοιχο του τρέχοντος έτους ξεπέρασαν ήδη τις 230.000. Οι είσοδοι στη χώρα μας έχουν ξεπεράσει τις 230.000. Μιλάμε για μια απίθανη γεωμετρική αύξηση, την οποία βεβαίως δεν ξέρω τι είδους προετοιμασία θα έπρεπε να έχει προηγηθεί. Το προσφυγικό, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Μουζάλας, είναι το ζήτημα που μας απασχολεί. Πάνω από το 80% των αφήξεων δηλώνουν και είναι μεταβεβαιότητες, όπως και η ελληνική αστυνομία μας επαναλαμβάνει, πρόσφυγες. Συνεπώς, όπως αντιλαμβάνεστε, ανεύθυνες παροτρύνσεις του τύπου «διώξτε τους πίσω» δεν μπορεί ούτε να αποτελούν στρατηγική ούτε τακτική του λιμενικού σώματος. Η χώρα μας είναι μια ευνομούμενη χώρα, μέλος της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα οριζόμενα για τη διαχείριση του προσφυγικού αποτελούν κανόνες συμπεριφοράς και στάσεις απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο βεβαίως δεν είναι ελληνικό και θα μου επιτρέψετε να σας πω μπορεί να μην είναι ούτε μόνο ευρωπαϊκό στη διάστασή του όπως την έχουμε εμείς υπόψη μας. Σε αυτό συμφωνούν πια